πρώτα από τον γηπεδούχο, από τον Απόλλωνα, ο οποίος θα έχει τον Ορέστη Μένκα κάτω από τα δοκάρια. Και από εκεί και πέρα με το νούμερο 2, το Δημήτρη Αμαραντίδη, νούμερο 3, ο Λεωνίδας Κιβελίδης, βέβαια απογονίζεται στην επίθεση. Νούμερο 4, ο Αλέξανδρος Καλογέρης, που μετατέθηκε στην άμυνα ως κεντρικός αμυντικός, καθότι ο Ντόικιτς είναι τραυματίας, όπως και ο Καπίας. Ο Σαμαράς, ο Δημήτρης Σαμαράς με το νούμερο 5 και αυτό στην άμυνα. Ο Γιάννης Καλαϊτζίδης καθιερώνεται σιγά σιγά και ξεκίνησε ένα πιο ρομαντικό στο πρωτάθλημα. Αλλά οι καλές του παρουσίες είναι αυτές οι οποίες τον καθιερώνουν προς το παρόν τουλάχιστον. Με το νούμερο 16 λοιπόν ο Γιάννης Καλαϊτζίδης στα χαφ. Ο Νίκος Γεωργιάδης δεξιά με το νούμερο 7. Ο Αλέξανδρος Βεργόνης και αυτό στον άξονα στα χαφ με το νούμερο 8. Με το νούμερο 9 ο Σιμελίδης, ο Παναγιώτης Σιμελίδης. Ο Γκάιλεν Λουντούλου με το νούμερο 10 και ο Ζδράβκο Πόποβιτς με το νούμερο 11. Στον πάγκο για τον Απόλλωνα είναι η Φάμπιο, Ρόβας, Ζώτος, Καλοκεράκης, Δαλιανόπουλος, Ιωαννίδης και Νικολόπουλος. Και να πάμε και... Η προσπάθεια που γίνεται εκεί και είναι καλή από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα φτάνει στον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει τη σέντρα. Ωραίο εκεί από τον Παπόβιτς στο σουτ. Βέβαια δεν είχε την ισορροπία που θα ήθελε και αυτό τον εμπόδισε να είναι εύστοχος. Ο οποίος βρίσκει χώρο έξω από την περιοχή. Πάει μόνος του για την ενέργεια. Βλέπει ότι δεν υπάρχει χώρος, δίνει στον Σιμελίδη. Κρατάει αυτός, ανοίγει δεξιά για τον Γεωργιάδη. Στήριγμα ο Πόποβιτς στον Γεωργιάδη. Να δούμε αν οι δυο τους αλλάξουν. Πόποβιτς για το σουτ. Το έχει το καλό σουτ. Η μπάλα λίγο out. Καλή στιγμή για αυτή. Πόποβιτς τώρα εδώ έχει κάποιο χώρο. Πόποβιτς για να δούμε αν θα πάει μόνος του στην ενέργεια. Κιβελίδης το κάνει το σουτ, αλλά δεν ήταν ούτε πολύ δυνατό και σε καλή θέση βέβαια. Δεν είχε πρόβλημα νομίζω ο Ρούφος εδώ για να μπλοκάρει μάλιστα την μπάλα και να μην διατρέξει κανένα κίνδυνο η αιστεία του περαιτέρω. Καλαϊτζίδης τώρα. Καλαϊτζίδης για τον Ενλουντούλου. Ενλουντούλου βλέπει τον Αμαραντίδη, δεν μπορούσε να το βρει, βρήκε τον Κιβελίδη. Αυτός για τον Αμαραντίδη, ο οποίος δεν είναι σε θέση offside βέβαια. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Πόποβιτς το γύρισμα. Σιμελίδης, ωραία προσπάθεια, αλλά δεν έπιασε γεμάτα το σουτ. Και αυτό έχει το αποτέλεσμα, πολύ εύκολο η μπάλα να καταλήξει στην αγκαλιά, στα χέρια του Ρούφου. Δεν μπόρεσε ο Σιμελίδης να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του βέβαια. Εδώ με όμορφο τρόπο ξαναπήρε. Αμαραντίδης, πέρασε κάθετα και είναι έτοιμος για το σουτ, πήρε το φάουλ και είναι... Εντάξει, είναι φάουλ, καθαρό σε καλό σημείο εδώ. Σιμελίδης, ο Παναγιώτης Σιμελίδης που έψαξε το σουτ για άλλη μια φορά και κέρδισε το φάουλ σε ένα καλό σημείο εκεί που νομίζω ο νούμερο ένα υποψήφιος για μια εκτέλεση με προϋποθέσεις είναι ο Ζδράβκο Πόποβιτς. Το 0-0 είπαμε παραμένει και για το Πόποβιτς. Μπάλα κάνει το σουτ, κάπου κόντρα είναι νομίζω η μπάλα. Όχι, out λέει ο διαιτητής, αλλά φύγει απευθείας out. Εδώ πιέζουν πάντως οι γηπεδούχοι για να ξαναπάρουν την μπάλα, η οποία τελικά βγαίνει στην επίθεση για τον το Ρωμανίδη. Το Ρωμανίδης μέσα στην περιοχή, κάνει και το σουτ. Καλή ενέργεια, η μπάλα out. Δεν είναι... Θα συμμετάσχουν καταρχήν, είναι ο Πόποβιτς, σίγουρα είναι πρωταγωνιστής σε αυτές τις φάσεις. Βλέπω και τον Σιμελίδη να έχει θέση για σουτ. Για να δούμε αν ξανά ο Πόποβιτς είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Εδώ τώρα βγαίνει στο Σιμελίδη μπάλα, σουτ και μεγάλη απόκρουση. Εδώ πολύ καλή απόκρουση από τον Ρούφο και κόρνερ. Τώρα κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί. Η εκτέλεση από τον Πόποβιτς στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά out. Κεφαλιά ήταν από τον Καλογέρη ο οποίος προωθήθηκε, πάτησε καλά. Δεν σημάδεψε όμως απόλυτα σωστά και η μπάλα πέρασε κάποια μέτρα out από την... δεξιά πλευρά της εστίας. Αμαραντίδης. Σιμελίδης ήταν και όχι Αμαραντίδης που βρήκε και χώρο. Πάει για το σουτ. Καλή ενέργεια. Δεν μπόρεσε όμως στη συνέχεια ούτε ο ίδιος να σουτάρει ούτε να βρει τον Πόποβιτς. Επιμένει πάντως ο Απόλλων εδώ. Πλάγιο out. Νομίζω είναι εμφανές όσο περνούν τα λεπτά ότι η διάθεση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Για να δούμε τώρα τον Σιμελίδη το σουτ. Δεν είχε την καλή ισορροπία εκεί, αλλά ταυτόχρονα όμως έγινε και κόντρα και η μπάλα πέρασε κόρνερ. Δεν είναι πάντα ασφαλής ένδειξη, αλλά νομίζω εδώ μεταφράζει ακριβώς. Για να δούμε τη φάση μέσα στην περιοχή. Μεγάλη φάση εδώ, δεν μπόρεσε να οθήσει την μπάλα στα δίχτυα ο Καλογέρης, ο οποίος ήρθε το κέντρο της άμυνας. Μπόρεσε ο Λαζαρίδης να κάνει τίποτα στη συγκεκριμένη φάση. Σιμελίδης τώρα εδώ. Ωραία πέρασε ο Σιμελίδης, για να δούμε μέσα στην περιοχή ο Πόποβιτς. Τρεις παίχτες πάνω τους, ο έδαφος ο Πόποβιτς, δεν ξέρω αν ήταν καθαρά. Νομίζω δεν βλέπω και διαμαρτυρίες, αλλά καθαρά
Έχασε την μπάλα εκεί ο Πόποβιτς. Ξανά ο Σημελίδης, το έδαφος, φάουλ βέβαια. Νομίζω ότι η ενέργεια του Σημελίδη είναι αυτές που άλλαξαν λίγο τη φυσιογνωμία, την επιθετική φυσιογνωμία του Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθεί να μπει διαγώνια και έτσι να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων, η οποία προς το παρόν τα καταφέρει. Η εκτέλεση τώρα σε ένα σημείο που βγήκε για σου, το όχι, τελευταία στιγμή, αλλά επαναφέρουν οι παίκτες του Απόλλωνα, μια συνεργασία που έγινε μεν γρήγορα, όχι όμως αποδοτικά. Γεωργιάδης τώρα καλύπτει, χάνει από τον Μουμίνογλου, αυτός δεν μπόρεσε να περάσει, εκεί ήταν ο Καλαϊτζίδης, δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα του. Λάθος εδώ που έγινε, τον Μαυρόπουλο έγινε το λάθος, προσπάθεια με κάποιες προϋποθέσεις καλές εδώ, το σουτ που γίνεται από τον Βεργόνι, μπάλα out, έξω από την δεξιά συμβολή. Θέλετε οι παίχτες του Απόλλωνα τόσο πολύ όσο έχουν τρέξει άλλους αντιπάλους στο πρώτο ημίχρονο. Πόποβιτς εδώ, Κιβελίδης, Σημελίδης. Σε ένα σημείο που φτάνει μπάλα στο Σημελίδη, βγάζει και τη σέντρα, είναι offside όπως λέει ο βοηθός εδώ. Έχω τις ενστάσεις μου βέβαια, αν υπάρχει offside. Πιθανόν και να υπάρχει όμως. Δεν υπήρχε offside, Πόποβιτς. Αλλά ο βοηθός είδε από πριν τη φάση, πιθανότατα και να έχει δίκιο. Ελουντούλου τώρα με την κεφαλιά, ωραία βρίσκει τον Πόποβιτς. Πόποβιτς πέρασε και στο έδαφος φάουλ και νομίζω εδώ βέβαια είναι και κάρτα. Από τον ο Μαλαδένης έκανε αυτή την σκληρή επέμβαση πάνω στον Πόποβιτς. 10 παίχτες. Αμαραντίδης τώρα εδώ στο δικό μας παιχνίδι. Σημελίδης για τον Κιβελίδη. Το screen. Η μπάλα έφτασε στον Αμαραντίδη. Βεργόνης την σέντρα. Κόντρα την μπάλα νομίζω εκεί και δεν πέρασε. Ξανά είναι offside εδώ. Είναι offside σίγουρα ο Κιβελίδης. Είναι ο πιο ενεργητικός ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα. Βέβαια εδώ η επίθεση είναι για την ομάδα του Ορφέα. Και υπάρχει και χώρος εκεί. Μουμίνογλου προσπάθησε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Το σουτ γίνεται από μακριά. Η μπάλα κάπου κόντραρε, ο Μένκα βγαίνει και έχουμε πέναλτι. Έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής εδώ. Μάλιστα, έχει κίτρινη κάρτα στον Μένκα. Που, για να δούμε το Μουμίνογλου. Εκτελεί και είναι το 0-1. 0-1 λοιπόν για τον Ορφέα, είναι η ομάδα, η πρώτη ομάδα που καταφέρει να προηγηθεί απέναντι στον Απόλλωνα φέτος στο πρωτάθλημα σε 6 παιχνίδια πρωταθλήματος και ένα κυπέλου. Εδώ λοιπόν η εκτέλεση με πάσα μέσα στην περιοχή. Δεν ήρθε η κεφαλιά από κανέναν επιτιθέμενο. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα στην συνέχεια για τους φιλοξενούμενους που απομάκρυναν. Γεωργιάδης, Φάμπιο, στρώνει ωραία το σουτ. Αλλά δεν ήταν καλό από το Σημελίδη, δεν ήταν ούτε δυνατό ούτε στη γωνία. Καλογέρης, Βεργόνης, Καλογέρης. Καλογέρης ψάχνει τον Γεωργιάδη και τον βρίσκει με την κίνηση που έκανε. Ωραία σέντρα τον Γεωργιάδη, Φάμπιο την κεφαλιά, όχι δυνατή όμως. Και κάπως έτσι ο Ρούφος για άλλη μια φορά μπορεί να ανταπεξέλθει στη φάση με σχετική ευκολία θα έλεγα. Σέντρα μέσα στην περιοχή, στα χέρια του Ρούφου που διώχνει με γροθιές τελικά. Σημελίδης κατεβάζει το σουτ, άστοχο είναι. Και νομίζω ήταν άστοχο το σουτ διότι δεν βρήκε την μπάλα σωστά από τη στιγμή που δεν κατέβασε με το στήθος εκεί που θα έπρεπε την μπάλα. Σαμαράς, Βεργόνης για τον Γεωργιάδη στο χώρο. Γεωργιάδης πρόλαβε, βγάζει και την σέντρα. Πόποβιτς στην κεφαλιά, νομίζω εκεί ήθελε μια πιο σίγουρη επιλογή ο Πόποβιτς. Κεφαλιά από εκεί είναι δύσκολη. Ήταν αυτό. Τέλος του αγώνα 0-1 με τον γκολ πέναλτι του Μουμίνογλου. Ορφέας Ξάνθης κάνει μεγάλο διπλό εδώ στην Καλαμαριά επί του Απόλλωνα και βέβαια τη μεγάλη έκπληξη νομίζω. Είναι η μεγαλύτερη έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Δεν θυμάμαι σε αυτές τις αγωνιστικές να έχει γίνει κάποια έκπληξη αυτού του μεγέθους σε αυτές τις 7 πρώτες αγωνιστικές. Και ούτε σήμερα βέβαια υπάρχει άλλο παιχνίδι που να υπάρχει πιθανότητα για τέτοια έκπληξη. Ο Απόλλωνας λοιπόν γνωρίζει την ήττα εδώ στην Καλαμαριά. Δεν ήταν η εικόνα του αγώνα τέτοια ώστε να χάσει ο Απόλλωνας.
ή να κερδίζει αν θέλετε η ομάδα της Ξάνθης. Σαφώς όμως οι γηπεδούχοι δεν έπεισαν, δεν ήταν στην καλή τους μέρα, δεν είχαν ενέργεια, δεν είχαν καθαρό μυαλό, δεν είχαν συγκέντρωση στο παιχνίδι σε πολλές φάσεις, είχαν επιρρέπεια στο λάθος και αυτό πλήρωσαν. Κάποιες φορές βέβαια η ποδοσφαιρική μοίρα είναι αρκετά σκληρή και σήμερα ήταν πολύ σκληρή μαζί τους, γιατί δεν πήραν ούτε το βαθμό της οπαλίας. Και σαφώς Καλαϊτζίδης και Γεωργιάδης έχουν πάρα πολλά να συζητήσουμε τους παίχτες την εβδομάδα που έρχεται. Ας μην ξεχνάμε, η εβδομάδα που έρχεται ίσως επιφυλάσσει και την απόφαση της έφεσης που θα διατηρήσει 6 κερδισμένους βαθμούς στο γήπεδο του Απόλλωνα ή θα τους στερήσει. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή μετάδοση. Το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι η πρώτη αυτή μετάδοση, η οποία βέβαια θα συνεχιστούν οι μεταδόσεις, δεν συνοδεύτηκε με καλό αποτέλεσμα για την ομάδα της Καλαμαριάς. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό κυριακάτικο βράδυ, μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.